Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και κάθε Τρίτη και Πέμπτη είμαστε εδώ για να λέμε τα προβλήματα, να τα ακούμε και να δίνουμε και λύσεις σε μια κοινωνία που πραγματικά παρά το 40% που έχει πάρει ο κ. Μητσοτάκης, εγώ νομίζω ότι αιμορραγεί. Και τα προβλήματα είναι πολλά, με τις φωτιές, με όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Δυστυχώς θα πούμε ότι ο άνθρωπος για μια άλλη ακόμη φορά έδειξε την ποιότητα και το χαρακτήρα του. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στον πλανήτη. Είδαμε εικόνες από ζωάκια δεμένα να έχουν καεί. Και λυπάμαι πάρα πολύ που είμαι άνθρωπος. Ζητάω συγγνώμη από αυτά τα ζώα. Ειλικρινά ζητάω συγγνώμη. Σήμερα όμως σας έχω και μία έκπληση. Έχουμε δίπλα μας τον υποψήφιο δήμαρχο Κορυδαλλού, τον κύριο Γουρδομιχάλη Γρηγόρη. Καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να μπορέσω να δώσω μερικά στοιχεία που θα βοηθήσουν τους Κορυδαλλιώτες αλλά και γενικότερα για ποιο λόγο είμαι υποψήφιος δήμαρχος Κορυδαλλού. Ωραία. Θα πούμε λοιπόν εμείς ότι από τώρα ανοίγουν οι γραμμές 211-18-60-001. Είναι εδώ υποψήφιος δήμαρχος Κορυδαλλού. Να του κάνετε όποιες ερωτήσεις θέλετε και δύσκολες, όχι εύκολες, δύσκολες. Θα μας εξηγήσει, θα το ρωτήσω και εγώ μερικά πράγματα. Θα το ρωτήσουμε να μας πει για το πρόγραμμά του, τι διαφορετικό πρεσβεύει ο κύριος Γουρδομιχάλης και θέλω και εσάς να βγείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. 211-18-60-001 είναι το τηλέφωνο του Blue Sky, μπορεί να ανοίξει η γραμμή και να βγαίνετε και να ρωτάτε. Θα πούμε εμείς τα ίδια όμως, 210-49-64-569 για το γραφείο μας στην Νίκαια, 226-75-243 για το γραφείο μας στο Μαρούσι. Να πω ότι έρχεται νέος εξοδικαστικός που δυστυχώς θα δυσκολεύει τις καταστάσεις, που δυστυχώς θα μιλάει για προκαταβολές. 375 περίπου προγράμματα πληστηριασμών μέχρι το τέλος Ιουλίου. Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν πληστηριασμοί, όμως τα προγράμματα γράφονται κανονικά. Άρα σημαίνει ότι μπαίνουμε από Σεπτέμβριο σε μια καταιγίδα πληστηριασμών. Οι λύσεις υπάρχουν, τις έχουμε αναδείξει με διμερείς διαπραγμάτευση και τον εξοδικαστικό. Για όλα αυτά τα προβλήματα που έχει έρθει πάρα πολλές φορές και η κυρία Βροδίνη και σας έχει εξηγήσει. Πολύ απλά, κάτι πολύ απλό. 2-10-49-64-569, 2-26-75-243 για όλα τα οικονομικά θέματα που μπορούν να σας απασχολούν καθημερινά. Για πάμε λίγο στον Κορυδαλλό, κύριε υποψήφιε. Λοιπόν, εσείς τώρα κατεβαίνετε πετυχημένος πολλά χρόνια εκεί στον Κορυδαλλό. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που σας διαφοροποιεί από τους άλλους υποψηφίους σας? Εμείς θα πούμε ότι είμαστε υπέρ τη ηρεμία του υγιής διαλόγου. Οι εντάσεις δεν φέρνουν πουθενά. Παράδειγμα, βλέπετε το ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και βάραγε εκεί. Μίλαγε. Και αντί να πει το πρόγραμμά του, δεν έκανε τίποτα. Πάμε να μας πείτε, σας παρακαλώ πολύ, για ποιο λόγο, τι είναι αυτό που διαφέρει τον κύριο Γουρδομιχάλη Γρηγόρη από τους διαφορετικούς άλλους. Καταρχήν, ευχαριστήσω, όπως είπα, για αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται να εξηγήσω τι ακριβώς προσβεύουμε και τι διαφορετικό έχουμε. Καταρχήν να πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω μια παρουσία χρόνια στο Δήμο Κορυδαλλού, δηλαδή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είμαι ούτε κομίτης, ούτε μετεωρίτης, ούτε ξαφνικά ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για να εκτεθώ στην ψήφο των συμπολιτών μου. Ασχολούμαι με τα θέματα του περιβάλλοντος, της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογίας και με ενδιαφέρει πολύ να υπάρχει μια πόλη που θα εξυπηρετεί πρωτίστως τους κατοίκους της. Δηλαδή τα συμφέροντα των πολιτών. Και αν θέλετε, μπορώ να σας πω πώς τα εννοώ τα συμφέροντα των πολιτών. Ναι. Είναι πρώτα απ' όλα να ζουν άνετα και με ασφάλεια μέσα στην πόλη τους. Σημαίνει ότι έχουν πρόσβαση στα πεζοδρόμια, ότι δεν κινδυνεύουν μέσα από το κυκλοφοριακό χάος, ότι δεν υποφέρουν από το θόρυβο, ότι υπάρχει δυνατότητα. Αυτό που λέμε το αγαθό της προσβασιμότητας σε όλους, ανεξάρτητα αν είναι ηλικιωμένοι, αν είναι μικρά παιδιά, αν είναι μητέρες με τα καροτσάκια, αν είναι ανάπηροι. Άρα μια πόλη που δουλεύει, υφίσταται, υπάρχει με τις δομές της και τον εξοπλισμό της, αποκλειστικά για τους ανθρώπους. Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά θα πει κάποιος, αν ήταν εδώ ο νύν δήμαρχος, θα λέει γιατί, Γρηγόρη, που είμαστε και τόσα χρόνια στο Δήμο μαζί, δεν έχει αυτά σήμερα ο πολίτης του Κορυδαλλού? Δηλαδή εσείς βλέπετε ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά που λέτε εσείς? Εγώ λέω ότι αυτός είναι και ο λόγος που κατεβαίνουμε, διότι αν υπήρχαν, δεν υπήρχε λόγος να κατεβούμε.
θα μπορούσα να πω στον νυν δήμαρχο ότι δεν μου αρέσει η κατάσταση στις πλατείες όπου τα τραπεζοκαθίσματα έχουν μπει μέσα στους χώρους πρασίνου. Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι τα πεζοδρόμια είναι κλεισμένα από τα αυτοκίνητα. Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ράμπες για τους ανάπηρους. Γενικά δηλαδή, δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα ως έχει και με το κυκλοφοριακό χάος, με την έλλειψη των χώρων στάθμευσης, με το πράσινο το οποίο αποτελεί ένα σοβαρό στοιχείο αντιδικίας μεταξύ της παράταξης που είμαι επικεφαλής και της σημερινής διοίκησης του Δήμου. Εμείς δηλαδή πιστεύουμε ότι ο καύσωνας, σαν ένα γεγονός που προέρχεται από την κλιματική κρίση, στις τσιμπεντοπούλεις που ζούμε, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο παρά μόνο με την αύξηση του πρασίνου. Και είναι πολύ σωστό. Είναι κάτι που το λένε και οι επιστήμονες. Πρόσφατα υπήρξε ανακοίνωση του Τμήματος Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που είπε ότι αυτά που ζούμε τώρα να τα είμαστε προετοιμασμένοι, να μας εκπλήσουν, αλλά απλώς να μας προετοιμάζουν για το μέλλον. Σήμερα συμπληρώνονται περίπου 16 μέρες καύσωνα. Και ο πόλης μας είναι άοπλες τελείως. Υπάρχουν και περιοχές στο Λεκανοπέδιο που έχουν πολύ πράσινο και είναι ο μόνος τρόπος για το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, κύριε Χαλκιώτη, για να το πω αλλιώς, τα σκληρά στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος, η άσφαλτος, οι πλάκες του πεζοδρομίου, τα μπετά κτλ. Λειτουργούν σαν θερμοσυσσωρευτές. Όλη την ημέρα συλλέγουν θερμότητα και το βράδυ που θέλουμε λίγο δροσιά, την αποδίδουν στο περιβάλλον. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο. Δεν μπορεί να ξυλώσει τα πεζοδρόμια, δεν μπορεί να ξυλώσει την άσφαλτο, δεν μπορεί να γκρεμίσει τα σπίτια. Μπορεί όμως να αυξήσει το πράσινο. Και έχουμε μια ισχυρότατη αντιπαράθεση με τη σημερινή διοίκηση του Δήμου, η οποία συστηματικά μειώνει, θα έλεγα, εγκληματικά, ανόητα, παράλογα το πράσινο. Υπολογίζω ότι έχουν μειώσει το πράσινο στον Κορυδαλό περισσότερο από 70%. Για ποιο λόγο, και μιλώ για ποιο λόγο. Ο λόγος είναι γιατί θέλουν να φαίνονται αρεστοί σε κάποιους που νομίζουν ότι ή θεωρούν ότι. Για πάρουν δύο ψήφους δηλαδή, δεν χαλάνε. Προφανώς είναι λαϊκισμός. Και εγώ λέω, το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα, ότι πρέπει η διοίκηση να κάνει εκστρατεία να πείσει τους πολίτες για την αναγκαιότητα να αυξηθεί ο όγκος του πρασίνου. Προσέξτε, μιλάω για το δημοτικό, για το κοινόχρηστο πράσινο. Το τι κάνει κάποιος στην πρασιά του ή στο κοινόχρηστο χώρο είναι άλλο θέμα. Δεν γίνεται να τσεκουρώνονται τα δέντρα στο όνομα ότι να μετατρέπονται σε μπονζάι. Ξέρετε, ένα δέντρο δεν αξίζει από τον κορμό του. Δηλαδή τον παίρνουν, λέτε, παραδείγματο χάρη και λένε κλείνει τον μπαλκόνι μου, κλείνει τον δρόμο. Θα μπορεί να ανέβει κλέφτης, μπορεί οτιδήποτε, οποιαδήποτε έτσι, ισχυρισμός που μπορεί να στο μυαλό του καθενός να στέκει, αλλά δεν μπορεί η δημοτική αρχή να ακολουθεί αυτά. Πρέπει να το πω αλλιώς, να βάλει τα άλογα μπροστά από το αμάξι και όχι το κάρο μπροστά από τα άλογα. Δηλαδή πρέπει να μπει επικεφαλής και να πείσει τον κόσμο για την αναγκαιότητα του πρασίνου. Έχουμε το λιγότερο πράσινο στην Ευρώπη στις πόλεις μας. Ούτε 1,2 τετραγωνικά είναι κάτοικο. Είναι τόσο μεγάλη ανοησία σε ένα δέντρο το οποίο δεν δημιουργεί πρόβλημα και έχει έναν όγκο 7, 8, 10 κυβικά, μιλάω για το οφείλωμα, και εσύ να το μειώνεις στο 1 κυβικό ή στο μισό. Κάθε φυλαράκι, κύριε Χαλκιώτη, είναι ένα μικρό εργοστάσιο. Δεσμεύει το διοξίδιο, απελευθερώνει οξυγόνο, δεσμεύει τη σκόνη, εμποδίζει τις ακτίνες του ήλιου να κατέβουν και να θερμάνουν τις πλάκες και την άσφαλτο και κρύβει και τις ατέλειες του περιβάλλοντος, του δομημένου περιβάλλοντος. Ποιο νόημα λοιπόν έχει από ένα δέντρο που έχει, ξέρω, 200.000 φύλλα, είναι χωρίς λόγο να το μετατρέψει σε ένα δέντρο με 5.000 φύλλα. Συμφωνώ, έχετε δίκιο σε αυτό. Ωραία. Άρα στην ουσία αφοπλίζει την πόλη από το μοναδικό όπλο που έχει να αντιμετωπίσει τους καύσωνες, την κλιματική κρίση. Και ξέρετε κάτι, επειδή βλέπω το ενδιαφέρον σας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κτλ., ποιος την πληρώνει? Δεν την πληρώνουν οι πλούσιοι, διότι οι πλούσιοι έχουν φτιάξει τα σπίτια τους πολύ καλύτερα υλικά, πιο ακριβά. Έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το ρεύμα που καταναλώνουν τα air condition για να μπορέσουν να φέρουν μια υποφερτή θερμοκρασία μέσα στα σπίτια. Άρα λοιπόν η χειροτέρευση των συνθηκών περιβάλλοντος, οι καύσωνες κτλ. Πλήττουν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Και το μόνο που μπορείς να κάνεις, σας είπα, είναι να κάνεις πιο ανθρώπινες πόλεις. Άρα λοιπόν αυτό και μόνο. Και ας χρειαστεί να κοντράρεις και με 5 γείτονες. Ναι, θα πεις, όταν ήμουν αντιδήμαρχος στο πράσινο. Μπράβο, αυτό είναι σημαντικό για μένα. Όταν ήμουν αντιδήμαρχος στο πράσινο, όποιος έκοβε δέντρο κοινόχρηστο, δηλαδή δεντροστοιχίας, στους δρόμους δηλαδή, όπου στα πράσινα, στα τρίγωνα, στις πλατείες, είχε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Και το ξέρουν. Ντροπή δηλαδή. Έχω δει και γεγονότα να βγαίνει κάποιος και να ρίχνει το πετρέλαιο στη ρίζα του δέντρου γιατί θέλει να ανεβάσει το αυτοκίνητο επάνω. Πώς θα υπερασπίσει τα συμφέροντα των πολιτών αν δεν συγκρουστείς? Και εγώ, προσέξτε, δεν είμαι ενάντια στην επιχειρηματικότητα. Απλώς λέω ότι
αυτό που λέμε και το κυνηγάει όλος ο κόσμος, η Ευρώπη, παντού, ότι πρέπει να συνδυαστεί η ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Πάλι πάτε για επιχειρηματικότητα εκεί στον Κορυδαλό, ξέρετε ότι έχουμε ένα πολύ καλό εμπορικό κόμβο, αλλά έχουμε θέματα με το πάρκινγκ. Εκεί τι προτείνετε εσείς? Κοιτάξτε, για το πάρκινγκ, να ξέρουμε καταρχήν ότι έχουμε μια ιδιομορφία. Η πλατεία Ελευθερίας, το κέντρο του Κορυδάλλου, είναι το ιστορικό, το οικονομικό, το πολιτιστικό, το επιχειρηματικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Δεν εξυπηρετεί μόνο τον Κορυδάλλο. Δέχεται διαδημοτική διαμπερή κυκλοφορία. Οπότε αυτές οι δραστηριότητες προσελκύουν κόσμο. Ένα θέμα είναι τώρα και με το μετρό. Πολλοί έρχονται το πρωί από περιοχές που δεν έχουν μετρό και είναι ακτινικά γύρω από την πλατεία Ελευθερίας και αφήνουν τα αυτοκίνητά τους εκεί, σε θέσεις στάθμευσης. Δεσμεύεται δηλαδή η θέση στάθμευσης που θα εξυπηρετήσει την ταξιαρχών, η οποία ίσως είναι από τις 5-10, θα έλεγα, καλύτερα ανεπτυγμένες εμπορικές οδούς της Αττικής και αφήνουν τα αυτοκίνητά τους εκεί. Για να το πάρει το βράδυ, δηλαδή. Για να το πάρει το βράδυ. Έρχονται οι πάλι των καταστημάτων, οι ιδιοκτήτες, κλείνουν και αυτή τη θέση στάθμευσης. Και σας πω να γίνω πιο συγκεκριμένος, γιατί αυτό είναι πάλι μια έντονη διαφωνία σε σχέση που έχουμε με τη Δημοτική Αρχή. Είχαμε επιβάλει, εγώ τότε πάλι, σαν αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, με τη συνεργασία του τότε δημάρχου, ελεγχόμενη στάθμευση. Γιατί δεν υπάρχει, πιστέψτε με, αγορά στον κόσμο αναπτυγμένη που να μην υποστηρίζεται από ελεγχόμενη στάθμευση. Υπήρχαν 80 θέσεις στάθμευση στην δεξιερχόν, από την Γρηγόρη Λαμπράκη μέχρι την πλατεία Ελευθερίας. Ξυλώσανε, μόλις αναλάβανε η νέα διοίκηση, ξύλωσε του Δήμου, αυτή την τετραετία, δηλαδή το 19, ξύλωσε την ελεγχόμενη στάθμευση που είχε γίνει συνείδηση στους πολίτες. Γιατί δεν είναι εύκολο την. Είναι πολύ εύκολο να τη σχεδιάσει και να τη φτιάξει, αλλά πολύ δύσκολο να την επιβάλλει. Την ξύλωση και τι έβαλε θέση τη, τίποτα. Χωρίς σχέδιο. Φανταστείτε λοιπόν τώρα μια τέτοια αγορά, πώς δεν μπορεί να αναπνεύσει, διότι έρχεται ο καθένας με το αυτοκίνητό του, δεν βρίσκει θέση στάθμευσης, κάνει κύκλο, ξαναγυρίζει, διπλασιάζει δηλαδή ουσιαστικά και την κίνηση των αυτοκινήτων, τη μόλυνση, τη ρήπανση από τα καυσαέρια, το θόρυβο, τον εκνευρισμό κτλ. Όχι, για αυτές τις... Αλλά υπάρχουν και κάτι άλλο όμως. Υπάρχουν θέσεις στάθμευσης στην πόλη μέσα, οι οποίες είναι εγκατελειμμένες μόνιμα από εγκατελειμμένα αυτοκίνητα, για παράδειγμα. Ή από εμπόδια που βάζει ο καθένας, αυθαίρετα. Άλλος βάζει μια γλάστρα, άλλος ένα τραπέζι, μια καρέκλα. Υπάρχουν δηλαδή έξυπνες λύσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν, να αυξήσουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης και θα μπορούσαμε να εξετάσουμε βέβαια και τη δυνατότητα να γίνουν τοπικά πάρκινγκ, τοπικά αν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι και κάπου υπάρχουν τοπικά που θα εξυπηρετούσαν τους κατοίκους. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ με αυτές τις θέσεις σας, γιατί είναι λογικές και δίνουν λύσεις πολύ γρήγορα. Βέβαια, αυτό αν μου επιτρέπετε, εμείς δεν λέμε μόνο αυτό. Δηλαδή, να ανοίξουν θέσεις στάθμευσης που είναι παράνομα κατελημένες, παράνομα σε εισαγωγικά, δηλαδή μόνιμα κατελημένες. Εμείς λέμε ότι το εξής, αυτό πρέπει να συνδυαστεί με ενίσχυση των αυτοκινήτων, των δημοτικών λεωφορείων, των mini bus που θα μεταφέρουν τον κόσμο από την περιφέρεια του Δήμου στην πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο δηλαδή, στο μετρό. Αντί για ένα ή δύο αυτοκίνητα μπορούσαμε να έχουμε 5, 6 και παραπάνω ίσως, τα οποία θα έκαναν δρομολόγια με μεγαλύτερη συχνότητα. Αν εγώ δηλαδή, και θεωρώ και εσείς και οποιοδήποτε έτσι λογικός άνθρωπος που μας ακούει, ήξερε ότι από τη στάση του σπιτιού μου, που είναι κοντά στο σπίτι μου, θα περάσει το λεωφορείο μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο ή τέταρτο, όχι περισσότερο, αλλά να τηρείτε το χρονοδιάγραμμα, τότε δεν θα πρέπει το αυτοκίνητό μου να κατέβω στο κέντρο και να έχω το άγχος ή της παράνομης στάθμευσης ή του διαπληκτισμού ή οτιδήποτε άλλο ή το να γυρίζω γύρω-γύρω για να βρω μια θέση στάθμευσης. Άρα λοιπόν, συνδυασμός μέτρων που θα βελτιώσει το ζήτημα και το κυκλοφοριακό και το θέμα της στάθμευσης. Μάλιστα. Ωραία. Επειδή βλέπω ότι αυτά που λέτε είναι σωστά και συμφωνώ, δεν βλέπω κάπου ότι μπορούμε να διαφωνήσουμε. Είναι μια θέση πολύ ξεκάθαρη και τώρα οι κοροϊδαλιώτες βλέπω ότι θα ενημερωθούμε σωστά. Θα μπορούσα βέβαια να αναφέρω και άλλα ζητήματα, όπως ας πούμε εμείς θέλουμε τη συμμετοχή του πολίτη και αυτό δεν είναι στη διοίκηση του Δήμου. Δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου, σε όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, υφίστανται και πρέπει να λειτουργούν επιτροπές. Ας το αναφέρω. Επιτροπή Νεολαίας, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Επιτροπή Πρασίνου, Επιτροπή Καθαριότητας. Αυτές είναι επιτροπές όπου δεν είναι αποφασιστική σημασία. Δηλαδή δεν ψηφίζω τα θέματα με ψηφοφορίες, συγκλίν κτλ. Στον Κορυδαλό δεν λειτουργεί καμία. Πώς θα μπορέσει ο πολίτης να εκφράσει
αυτό που θέλει και να γίνει αντικείμενο διαβούλευσης, ζήμωσης και να βγει το καλύτερο για το τοπικό πρόβλημα. Όχι, βλέπω ότι οι θέσεις σας είναι σωστές και δεν θα πω ότι υπάρχει διαφωνία. Είναι μια πρόταση για την πόλη, την καταθέτουμε εδώ, ακούνε οι Κορυδαλιώτες και θα κρίνουν. Θέλω να πω όμως για το, έτσι, δύο λόγια, ότι έχουμε πλήρες πρόγραμμα που θα δοθεί άμεσα, δηλαδή και αυτή τη βδομάδα στη δημοσιότητα, για κάθε έτσι, πτυχή της, της ζωής στην πόλη. Θα το πούμε και πιο κάτω για να βγάλουμε λίγο το φίλο μας τον κύριο Βασίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Μ' ακούει ο δήμαρχος που μιλάει. Ναι, σας ακούει, ναι. Αυτό δεν ενδιαφέρει να όμως. Ωραία. Να μας πει, αν εκτός από τα τοπικά που μπράβο, ότι πρέπει να ενδιαφερθεί, αφού βάζει υποψηφιότητα και τα λοιπά, πρέπει να πει κάποια πράγματα. Και τον συγχαίρω για αυτά τα οποία έστω μέχρι τώρα άκουσα που τοποθετείτε. Αλλά με ενδιαφέρει να μάθω. Ο κάθε υποψήφιος και ο κάθε δήμαρχος, εκλεγμένος δήμαρχος, δεν θα πρέπει να ενδιαφέρεται εάν καταστρέφει κάποιος άλλος δήμαρχος του Λεκανοπεδίου κάτι που είναι προς όφελος όλου του Λεκανοπεδίου, όλου του Λεκανοπεδίου, ολόκληρου του λαού μας. Μάλιστα. Άρα η ερώτηση είναι. Δεν πρέπει να διαμαρτυρηθεί, δεν πρέπει να φανεί η διαμαρτυρία του ότι διαφωνεί. Δηλαδή για να εξυψωθεί ένας δήμαρχος δεν πρέπει να ενδιαφερθεί μόνο για το ελληνικό. Πρέπει να ενδιαφερθεί και για την Αθήνα, γενικά για το Κορυδαλό, για οπουδήποτε, για την Κηφισσά, όπου είναι το ατύχημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εγώ, σαν Γαβρίλος Καλκιώτης, έχω καλέσει όλους τους συνυποψήφιους του κυρίου Γουρνομιχάλη και τον Δήμαρχο. Μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο για να ακουστεί και η άλλη άποψη. 2-10-49-64-5-69 μπορεί να καλέσουν κάποιος να μας βλέπει από το Δήμο ή από τους συνυποψήφιους του κυρίου Γουρνομιχάλη να του δώσουμε τη δυνατότητα να πει και αυτό την άποψή του, γιατί καλό θα είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις. Ο κύριος Γουρνομιχάλης δέχτηκε την πρόταση που του έκανε να έρθει να μιλήσει, γι' αυτό και είναι εδώ. Όποιος θέλει μπορεί να βγει και να θέσει τα ερωτήματά του, είτε από όλες τις παρατάξεις, δεν είναι, για να μπορεί να ακούγεται η άποψη από όλες τις προσεγγίσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ λέει ο κύριος Γουρνομιχάλης το δικό του πρόγραμμα και εξηγεί τι μπορεί και τι θέλει να κάνει και τι να αλλάξει. Και νομίζω ότι είναι σωστή από μέχρι τώρα η τοποθέτησή του. Άρα, συνεχίζετε εσείς. Λοιπόν, να πω ότι η αντιπαράθεσή μας με την υπάρχουσα δημοτική αρχή, στην οποία εμείς δεν την αντιμετωπίζουμε, μάλλον με κατεδαφιστική κριτική, δηλαδή με μια τυφλή άρνηση, με τυφλή αντιπολίτευση. Όταν έχει χρειαστεί, έχουμε βάλει πλάτη για θέματα τα οποία συμφωνούμε. Πάμε, στη φίλη μας τον Κορυδαλό. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κυρία Ποπή. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Να πω καλή επιτυχία στον κύριο Γουρνομιχάλη. Ναι, βεβαίως. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τα γηπεδάκια του τένις, που λέγεται ότι είναι παράνομα, και αν τελικά θα γίνουν τα έργα αυτά που είχαν ανακοινωθεί παλιότερα. Τα μεγαλύτερα γήπεδα κλπ. Τα γήπεδα τένις, είπατε, δεν το ξέρω. Ναι, τα γήπεδα τένις. Μιλάτε προφανώς για το χώρο των 115 στρεμμάτων, τα παλιά λατωνία. Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε σε εκείνα τα ωραία σχέδια με τα γήπεδα τα μεγάλα. Το κλειστό, το γήπεδο ποδοσφαίρου, στίβου κλπ. Κοιτάξτε, θα σας πω. Εδώ και ευχαριστώ και για την ερώτηση. Είμαι το πιο σκληρό σημείο αντιπαράθεσης με τη σημερινή διοίκηση του Δήμου. Για να καταλάβουν και οι ακροατές, όσοι δεν είναι Κορυδαλιώτες, πρόκειται για ένα χώρο παλιών ατομίων, μέσα στο κέντρο της πόλης, θα μπορούσα να πω, όπου σε μια χτες 115 στρεμμάτων είχαμε σχεδιάσει εμείς ως προηγούμενη διοίκηση, εγώ ήμουν μέλος της προηγούμενης διοίκησης, την προηγούμενη τετραετία δηλαδή, και πιο παλιά είχαμε σχεδιάσει ένα πλήρες αθλητικό κέντρο εθνικού επίπεδου, δεδομένου ότι ο χώρος ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δημόσιος ο χώρος, μετά από διαδικασίες και τα λοιπά, δηλαδή απολυτριώσεις και τα λοιπά. Η σημερινή διοίκηση του Δήμου, από τα πρώτα μέτρα που έκανε, ήταν να ζητήσει το χώρο από τον κύριο Ευγενάκη, τότε Υπουργό Αθλητισμού, ο οποίος με πολύ χαρά το έδωσε, διότι στο μνημόνιο που υπογράψανε, έλεγε ότι δεν είναι πλέον υποχρέωση του κράτους να φτιάξει ένα αθλητικό κέντρο το οποίο θα εξυπηρετούσε την ευρύτερη περιοχή, αλλά του Δήμου. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε η μόνη παράταξη η οποία είπαμε ότι είναι λάθος αυτό. Δεν πρόκειται ούτε για νίκη του λαϊκού κινήματος, που λέγανε μερικοί, ούτε για κατάκτηση, ούτε τίποτα. Δηλαδή στην ουσία το κράτος, η κυβέρνηση, μας έδωσε ένα χώρο 115 στρεμμάτων και μας είπε φτιάξτε το εσείς. Άμα δεν έχεις, είναι σαν να πας σε έναν πάφτωχο και να του πεις πάρε ένα οικόπεδο και φτιάξει μια πολυκατοικία. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνει. Άρα λοιπόν, εκεί ενώ εμείς σχεδιάζαμε ένα πλήρες αθλητικό συγκρότημα σε εθνικό επίπεδο που θα είχαμε όμως τον πρώτο λόγο και θα χρηματοδοτούνταν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή αλλού, η διοίκηση το πήρε, η σημερινή διοίκηση του Δήμου, ο κ. Κουρσαλάς δηλαδή, και μετά
αντί τα στάδια που υπολογίζαμε να φτιάξουμε, το στίβο, τα κλειστά γυμναστήρια, τους ξενώνες, τους χώρους υποδοχής, δηλαδή ένα πλήρες αθλητικό συγκρότημα, κατέληξαν να φτιάξουν τρία γηπεδάκια του τένις που επάνω σε έμπαστο σκούπιδο, γιατί εκεί είναι γεμάτη η περιοχή, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που σχεδιάζαμε. Και επίσης, όταν βρέχει, πέφτουν λάσπες, βράχια. Κοιτάξτε, ο χώρος, βάζεται ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο χώρος θέλει εξυγίανση. Δεν ξέρει κανείς στα χιλιάδες κυβικά, να μην πω εκατομμύρια κυβικά μέτρα μπαζοσκούπιδων που έχουν πέσει, τι ακριβώς είναι. Υπάρχουν τοξικά, υπάρχουν οριχτέλαια, υπάρχουν λιγμένα φυτοφάρμακα, υπάρχουν προϊόντα, παραπροϊόντα παραγωγικών διαδικασιών. Δεν είναι τα σκουπίδια της νοικοκυράς τα οποία μυρίζουν και τελείωσε. Μάλιστα. Μόνο για την εξυγίανση, όπως λέει η κυρία να το πω, χρειάζονται εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μεγάλη αναμονή. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Θα μιλήσουμε και μετά. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ειρήνη. Πάμε, κυρία Ειρήνη. Γεια σου, Γαβρίλα μου. Τι κάνεις? Γεια σου, Ειρήνη. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Εδώ με το Δήμαρχο τα λέμε. Πάμε. Με το Δήμαρχο. Πες μου σύντομα, γιατί έχει κόσμο πολύ. Ναι, γιατί μου ήρθαν να μου κόψουν το φως για 288 ευρώ. Mm-hmm. Μου έπαθε η κόρη μου θερμοπληξία. Πήγε να κάνει ένα μεροκάματο να πάρει 30 ευρώ το κορίτσι στη Σαλαμίνα για να τα μαζέψουμε τα λεφτά. Κανένας τίποτα. Μου είπα σε θερμοπληξία, την είχα στο κρατικό και ήρθανε σήμερα το πρωί για 288 ευρώ να μου κόψουν το ρεύμα. Εάν θα μου κόψουν εμένα το ρεύμα, πώς θα ζήσω εγώ εδώ μέσα που δεν έχουμε το ψώμι να φάμε? Μάλιστα. Και τους πήρα, τους δικηγόρους, και το τι μου κάνανε, μηνύματα που μου έχουν στείλει με απειλές, θα σπάσουμε την πόρτα, θα βρω, δηλαδή τέτοια πράγματα. Λέω, ρε παιδιά, είναι άσχημη κατάσταση. Η δουλειά δεν υπάρχει. Ένα επίδομα παίρναμε και μας το κόψανε γιατί δεν έχει η μικρή το ρεύμα στο όνομά της. Για όνομα του Θεού. Να είσαι καλά, Ειρήνη. Εδώ είναι η κυρία Ειρήνη. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι η κυρία Ειρήνη, γνωστή, έτσι, οικονομικά προβλήματα. Υπάρχει το τηλέφωνό της. Αν μπορεί κάποιος να τη βοηθήσει, ας πάει από κοινά τα πράγματα, επαληθεύσει ότι όλα αυτά ισχύουν και ό,τι μπορεί να τη βοηθήσει, είχαμε ξαναβοηθήσει εμείς. Νίκος από το Περιστέρι, πάμε. Γεια σου, Ιωάννη. Γεια σου, λέ. Θέλω να κάνω μια ρώστο και το ψήφο για δήμαρχο. Πάμε. Τι γίνεται με το θέμα των φυλακών? Κάτσε, ρε Νίκο. Ρε Νίκο, κάτσε εδώ πέρα, περίμενε, ρε. Η επόμενη ερώτηση ήταν αυτό το κανά. Καλύτερα βγαίνει έτσι. Το πρόλαβα εγώ, δεν πειράζει. Εντάξει, με πρόλαβες, Νικόλα. Ορίστε, κύριε υποψήφιε. Λοιπόν, για τις φυλακές είναι πάλι ένα σημείο τριβής. Εμείς είχαμε ακούσει θετικά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Είχε έρθει με τον κύριο Θεοδωρικάκο αμέσως μετά τις εκλογές του 19 και είχε εξαγγείλει στον Κορυδαλό ότι θα μετακινηθούν οι φυλακές, θα φύγουν επιτέλους από ένα χώρο 200 και στρεμμάτων που καταλαμβάνουν στο κέντρο της πόλης και θα πάνε σε μια παλιά αμερικάνικη βάση στο οικόπεδό της, δηλαδή στο περιοχή του Ασπαπυρού. Μάλιστα. Είναι πάγιο έτοιμο όλο τον Κορυδαλιού τον αυτό. Έτσι. Είναι και διαχρονικό και διαπαραταξιακό. Δηλαδή δεν είναι μόνο της παράταξης της δικής μου ή της κυρίου Χρυσαλά ή κάποιου άλλου. Είναι όλων των πολιτών και εμείς το χειροκροτήσαμε αυτό το πράγμα. Όμως στα 4 χρόνια που πέρασαν, ξεχάστηκε το θέμα. Και η κριτική μας. Ξεχάστηκε, κύριε. Ξεχάστηκε, δεν έγινε τίποτα. Κανένα βήμα. Στα 4 χρόνια μέχρι τώρα. Δεν θα φύγουν τελικά, πιστεύετε εσείς? Πώς? Δεν θα φύγουν με οι φυλακές μέχρι να τελειώσει η θητεία της Νίνης? Όχι, βέβαια. Πια, ούτε, θα σας πω τώρα, αν μου δώσετε ένα λεπτό. Έτσι. Και η κριτική μας είναι ότι η διοίκηση του Δήμου δεν έκανε μια κινητοποίηση, δηλαδή να μαζέψει 100 πολίτες, λέω εγώ. Εμείς θα πηγαίναμε, θα βάζαμε πλάτη, όπως είπα, να πάμε έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που είναι αρμοδιότητά τους, ή ξέρω εγώ στο Υπουργείο Υποδομών, και να πούμε, ρε παιδιά, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ανακοινώσαμε ότι μέσα στην τετραετία θα ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν λέμε ότι έπρεπε να χτιστούν, γιατί είναι δύσκολο, αλλά θα έχουν ξεκινήσει εργασίες για τη δημιουργία των υποδομών των νέων φυλακών. Μάλιστα. Μα δεν υπόθηκε τίποτα. 4 χρόνια πέρασαν έτσι. Έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός και εξαγγέλει, και μάλιστα έγινε και μια σύσκεψη από ό,τι και συμμετείχε και ο Δήμαρχος Ιταλού μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ότι θα φύγουν οι φυλακές. Όταν λέμε θα φύγουν, ξέρετε, θα πάει μέσω ΣΔΙΤ. Εμείς λέμε καλό είναι και αυτό που έγινε, τέλος πάντων. Το θέμα είναι όμως πότε θα φύγουν. Εγώ δεν το βλέπω πριν από το 2030, εφόσον. 30, βέβαια, 2030. Έχουμε 2023. Αν ξέρει κανείς πώς τρέχουν τα έργα μέσω ΣΔΙΤ και ιστορίες. Τι 30, δεν λέγανε θα φύγουν τώρα, τι 30. Λέγανε στο τέλος της τετραετίας, το λέγανε το 19. Τελειώνει η τετραετία τώρα και δεν έχουν φύγει. Όχι μόνο δεν έχουν φύγει, δεν έχει. Τώρα υπογράφτηκε η σύμβαση, η ανακοίνωση, η πρόσκληση ενδιαφέροντος ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρόκειται μέσα από τα ΙΠΕΔ, από το ταμείο, το γνωστό ταμείο,
να προχωρήσει τη διαδικασία μέσω ΣΔΙΤ. ΣΔΙΤ σημαίνει σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Φανταστείτε εσείς πότε θα γίνουν αυτά, πότε θα. Κάστε πιο σύντομο, έχει κόσμο εδώ. Πάμε, Λευτέρη. Πιο σύντομο. Κύριε Λευτέρη, παρακαλώ. Λοιπόν, καλά, χάρηκα και μου βάλατε λίγο φρένο. Απλώς ήθελα να το εξηγήσω. Λευτέρη από Αθήνα. Μα ακούς? Ένα θέμα. Γεια σου, κύριε Καλλικιώτη. Γεια σου, ρε φιλέ. Ας μας ξαναπάρει ο φιλόλευτερος. Πάμε δευτερόλεπτα γιατί θα πάμε για διάλειμμα. Πάμε. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει στον χώρο των φυλακών. Και εδώ δεν έχει δικαίωμα να το αποφασίσει κανείς μόνος του, είτε ο Δήμαρχος είτε το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι προτείνετε εσείς? Το τι θα γίνει πρέπει να γίνει μέσα από τη διαδικασία της συμμετοχής των πολιτών. Αυτοί έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια τις συνέπειες της ύπαρξης των φυλακών μέσα στο κέντρο της πόλης. Άρα λοιπόν, καμία αξιοδότηση δεν δίνουμε ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο αυτό εδώ. Αν είσαστε εσείς Δήμαρχος, τι θα κάνετε? Πώς? Αν είσαστε εσείς Δήμαρχος. Εγώ θα καλούσα συγκεντρώσεις, συνελεύσεις ανθρώπων κατά ομάδες, ηλικία, απασχόληση, τομέα. Δηλαδή, να πάρθει δηλαδή μια συλλογική. Μια απόφαση. Συλλογικότητα, η οποία θα καταλήξει κάπου. Εγώ σας λέω και τη θέση μου, αν θέλετε. Ναι. Έτσι, είμαι υπέρ ενός μεγάλου χώρου πρασίνου. Όπως είναι οι ευρωπαϊκές πόλεις, όποιος έχει εμπειρία, που μέσα στην πόλη δίπλα σου έχει ένα μεγάλο χώρο. Φανταστείτε ότι είναι πάνω από 200 στρέμματα. Βεβαίως να υπάρχει ένα κτίριο, μπορεί να διατηρηθεί για κάποιες υποδομές, αλλά όχι στην εκμετάλλευση των υπαρχόντων κτιρίων για εμπορικούς ή για οτιδήποτε άλλου λόγου. Άρα εσείς είστε υπέρ του πράσινου, σαν και εμένα. Υπέρ του πράσινου, γιατί δεν θα είναι μόνο για τον πολίτη, αλλά θα είναι και για τους γύρω δήμους αυτού. Άρα εσείς λέτε πράσινο. Πράσινο, βεβαίως θα μπορεί να υπάρξει και μια υποδομή να προσφέρει υπηρεσίες σε πολίτες, στους ανθρώπους που θα το επισκέπτονται. Ωραία. Το λέμε είναι θεμελιώδες αυτό και θα αποτελέσει και σημείο αιχμής στην προεκλογική μας εκστρατεία. Προσέξτε, γιατί όταν είναι άλλος σε εισαγωγικά στην αντιπολίτευση, λέει θέλουμε να πάρουμε μια συλλογική απόφαση. Όταν παίρνει πια την πλειοψηφία, δηλαδή αν είσαστε εσείς ο Δήμαρχος, με την πλειοψηφία θα τηρήσετε αυτά που λέτε. Κοιτάξτε, από κάτι. Εφόσον λέμε ότι είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και συλλογικής διαδικασίας, βεβαίως θα το σεβαστούμε. Και αυτό να ξέρετε ένα πράγμα ότι εγώ κρατώ το λόγο μου. Εντάξει, αυτό και το ξέρουν και οι συμπολίτες μας. Αν υπάρξει κάτι άλλο, εγώ διαχωρίζω άλλο η διαδικασία που πρέπει να εμπλακούν όσο δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Μπορεί ο κάθε κορυδαλιώτης να πει την άποψή του. Ωραία. Και άλλο το τι θέλω εγώ. Ωραία. Πάμε στην κυρία Άννα από Γλυφάδα. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι Άννα Νότη, είμαι από τη Βόρειο Ήπειρο. Έχω έρθει εδώ από το 92. Δουλέψαμε, δεν μας εβάλανε ένσημα. Είμαι με το σύζυγο και με το γιο μου. Το γιο μου τον έχω ανάπηρο, 94%. Και παίρνει σύνταξη ο γιος μου. Εμάς δεν μας δίνουν τίποτε, γιατί έχουμε ένα σπίτι, επειδή που παίρνει ο γιος μας τη σύνταξη. Ναι, υπάρχουν συνδυματικά κριτήρια, σωστά, όπως το λέτε. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε να πάρουμε, γιατί δεν έχουμε εισοδήμα καθόλου. Τρώμε με το παιδί που είναι άρρωστο. Νομίζω ότι με την ισχύουσα νομοθεσία δεν γίνεται κάτι. Πολιτική βούληση θέλει, κυρία, να αλλάξει αυτός ο νόμος που υπάρχει. Δεν έχω να σου πω ευχάριστα. Τίποτε για τα ένσημα που έχουμε μέχρι τώρα που δεν έχουμε συμπληρώσει. Πρέπει να έχετε συγκεκριμένα. Αλλά να μιλήσουμε με την κυρία Βορδόνη. Αφήστε το τηλέφωνό σας και να μιλήσουμε με την κυρία Βορδόνη. Εντάξει, κυρία Άννα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, ο κόσμος, κύριε υποψήφιε δήμαρχε, έχει πολλά προβλήματα. Υπάρχουν και κοινωνικά θέματα. Αλλά υπάρχει με συγκίνηση έτσι το ενδιαφέρον των πολιτών για δύο βασικά ζητήματα. Των κορυδαλιωτών εννοώ, δηλαδή και των άλλων. Και για το θέμα των φυλακών που είναι σημαντικό, αλλά και για τα παλιά λατομεία, δηλαδή και το αθλητικό κέντρο που σχεδιάζαμε και δεν έγινε. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε πάλι τις γραμμές να μας μιλήσουν οι κόσμοι του κορυδαλίου. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος, εδώ στο Blue Sky, ραντεβού με την επικαιρότητα. Είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης. Δίπλα μου είναι ο κύριος Δομιχάλης Γρηγόρης, υποψήφιος δήμαρχος Κορυδαλλού. Και να πούμε και κάτι ακόμα που το ξεχάσαμε. Είναι πρόεδρος Σπεστιδά πάρα πολλά χρόνια, που εκπροσωπεί 23 δήμους και 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Που εκεί, για να το πούμε, γιατί υπάρχουν, είναι για τα ζώα και για τις φωτιές. Για τα ζώα, ξέρετε εγώ ότι έχω πολύ μεγάλη αδυναμία. Και έχουμε πάρα πολλές φορές. Ότι... Ωραία, να πω κάτι, με συγχωρείτε. Βλέπω ότι έχετε και ενδιαφέρον για τα υπόλοιπα και ταιριάζει. Και επειδή έχουμε ξαναμιλήσει και επειδή έχετε αυτό το ενδιαφέρον για τα ζώα, μήπως θέλετε να μας βοηθήσετε και να ενταχθείτε στο συνδυασμό μας. Έτσι κι αλλιώς ανεξάρτητοι είμαστε. Είσαστε ανεξάρτητοι. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με κόμματα, όχι ότι τα απορρίπτω, αλλά είμαι 20 χρόνια εκτός κομμάτων. Α, είσαστε λέτε ανεξάρτητοι. Σας κάνω εδώ την πρόταση. Με τιμάει η πρόταση και την αποδέχομαι γιατί θέλω να βοηθήσω. Σίγουρα. Ναι, είμαστε οκ. Okay. Προχωράμε. Θα πούμε όμως εδώ, κύριε υποψήφιε, ότι
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Θα προσπαθήσω... Και για μας είναι τιμή, γιατί σας παρακολουθώ στην τηλεόραση, βλέπω ότι ο κόσμος απευθύνεται σε εσάς για τα προβλήματά του. Έτσι, ο απλός κόσμος, ο κόσμος της βιοπάλης, οι εργαζόμενοι, που θέλουν λύση για τα τεράστια προβλήματα που έχουν. Εμείς θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε και καλούμε και τον κόσμο του Κορυδαλλού να στηρίξει πια εδώ τον υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Γκορδομουχάλη, με τους πολλούς ψήφους που μπορεί να του δώσουμε. Το ξέρουμε όλοι ότι θα τον βοηθήσουμε. Και βγείτε και τώρα στο 211-18-60-001. Ρωτήστε ό,τι θέλετε για τον Κορυδαλλό. Ό,τι θέλετε, ό,τι απορία έχετε. Και ας μην είσαστε και μαζί μας. Ας είσαστε από έναν άλλο σχεδιασμό. Εδώ μπροστά, ρωτήστε ό,τι θέλετε. Είναι εδώ ο υποψήφιος δήμαρχος. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Να πούμε πριν δώσουμε τον λόγο. Να πω ότι είναι η καλύτερη εκπομπή που έχω πάει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εδώ ξέρετε, την παρακολουθεί τον Μπλουσκά, την παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμο. Αυτή τη στιγμή μας λέει πάρα πολλοί κόσμο, κύριε Γκορδομιχάλη. Λοιπόν, και ο κόσμος του Κορυδαλλού θα στηρίξει και τον Γαβρίλο Χαλκιώτη, είμαι σίγουρος όπως με στήριξατε και την προηγούμενη φορά. Τώρα εδώ είμαστε σε μια άλλη διαδικασία να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον Κορυδαλλό να το βελτιώσουμε. Δεν είναι στην κατάσταση που είναι στην Νίκαια, κύριε υποψήφιε δήμαρχε, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, αλλά εσείς πιστεύετε ότι θέλετε να βελτιώσετε. Εμείς συγγνώμη, πιστεύουμε απόλυτα και με το υποψηφοδέλτιο του ανθρώπου που είναι μέσα, πραγματικά αξίζει να το δει κάποιος, όπως το έχουμε ανακοινώσει, ότι μπορούμε πολύ καλύτερα να αξιοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και το δυναμικό που υπάρχει και τον εξοπλισμό προς όφελος των πολιτών. Και βέβαια να αλλάξουμε τις κατευθύνσεις στα βασικά ζητήματα όπως σας ανέφερα. Θέλουμε να πάρουν οι συμπολίτες μας την υπόθεση στα χέρια τους και να εξυπηρεθούν τα συμφέροντά τους όπως τα ανέφερα. Τώρα με τις φωτιές εκεί στη Πιστιά που είσαστε με τα ζωά και με τις φωτιές και είσαστε και ξέρω ότι έχετε αφιερώσει σχεδόν τη ζωή σας και αυτά τα θέματα. Τι θα γίνει με αυτές τις φωτιές, πώς θα μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε? Κοιτάξτε, καταρχήν να δικαιολογήσω και ένα μέρος του φόρματός μου είναι από το, στο βουνό επάνω, όπου εκεί είναι ανελαίητος ο ήλιος. Έτσι, επειδή με ρωτάνε που μαύρησες, όχι σε διακοπές, δεν έχω κάνει ούτε μία μέρα διακοπές. Κοιτάξτε, πρέπει να μάθουμε πρώτα απ' όλα να ζούμε τις φωτιές. Το μεσογειακό οικοσύστημα το οποίο ζούμε, που γίνεται όλο και πιο ξηροθερμικό, έχει συστατικό του παράγοντα τη φωτιά. Δηλαδή, η φωτιά συνυπάρχει με τα δάση 2-11-18-60-001. Εδώ είναι, ρωτήστε τον. Ό,τι θέλετε. Φέρτε τον και σε δύσκολη θέση. Κάντε δύσκολες ερωτήσεις. Το θέμα λοιπόν είναι ότι επειδή τα δάση έχουν εγκαταλειφθεί, παλιά υπήρχαν οι ρήτινο συλλέχτες, οι άνθρωποι που ζούσαν από τα δάση, καθαρίζαν, απομακρύνανε την καύσιμη ύλη. Υπάρχει μια λεπτομέρεια πρέπει να ξέρουμε, ότι οι πευκοβελώνες δεν σαπίζουν, δεν αφομοιώνονται στο έδαφος όπως τα φύλλα από τον πλάτανο ή από άλλα δέντρα, παραμένουν σε στρώματα και αυτό αποτελεί μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης που μπορεί να αποδώσει μεγάλο θερμικό φορτίο. Άρα λοιπόν, επειδή τα δάση έχουν εγκαταλειφθεί, είναι αποσπέλαστα ουσιαστικά, ακόμα και οι ζώνες πυρασφάλειας, ουσιαστικά λοιπόν η φωτιά μεταδίδεται. Φανταστείτε ότι με τον καύσωνα η υγρασία στον αέρα πλησιάζει περίπου το μηδέν. Είναι εγώ που επιχειρώ. Ένα λεπτό προηγείται ο κόσμος, να βγει ο κόσμος. Σωστά. Δημήτρης Νίκαια, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Χαίρομαι με την υπομονή σας που ασχολείστε ακόμα με αυτά τα πράγματα. Είμαστε πλέον των 50 και οι 3. Ναι. Και αυτή τη στιγμή λέτε πράγματα τα οποία θα θέλατε να γίνουν. Δημήτρη. Είμαστε υπεύθυνοι για το τι συμβαίνει σήμερα. Σωστά. Το γεγονός ότι διεκδικείται, δεν θα ήθελα να το πω σκληρά ότι διεκδικείται μισθοδοσία, δεν θα το λέγα αυτό. Έχετε κάποιο όραμα το οποίο δεν γίνεται να είναι εφαρμόσιμο. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα λοιπόν, εσείς αυτή τη στιγμή διεκδικείτε κάτι το οποίο δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Συγχωρείτε, μπορώ να διακόψω. Ναι, βέβαια. Προσέξτε, εμείς διεκδικούμε να μην κόβουν το πράσινο, για παράδειγμα. Διεκδικούμε να μην. Αν θέλετε, ακούστε με. Διεκδικούμε να μην ανεβαίνουν, να μην καταλαμβάνονται τα πεζοδρόμια. Διεκδικούμε να υπάρχουν ράμπες για τους ανάπηρους. Αυτά δεν θέλουν κόστος. Αυτά. Προσέξτε με. Δεν θέλουν χρήματα. Θέλουν πολιτική βούληση και απόφαση να συγκρουστεί. Πώς. Έκθεση δημοτικού μου αναφέρεται. Όχι, μισό λεπτό, κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, ακούστε με εμένα λίγο. Ακούστε με την άποψή σας. Εσείς λέτε ότι μπορεί να υπάρχει καλή θέληση, αλλά δεν υπάρχουν τα χρήματα να γίνουν οι δράσεις. Αυτό λέτε. 30 δευτερόλεπτα θέλω. Αυτή τη στιγμή βλέπω δύο αλφαμίτες σε ένα στρατόπεδο, το οποίο την απόφαση την έχει ο διοικητής. Εσείς αυτή τη στιγμή διεκδικείτε κάτι και καλά κάνετε, το οποίο δεν πρόκειται να συμβεί. Εντάξει. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα, ωραία. Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Ωραία. Καλώς κάνετε και το διεκδικείτε.
Είναι η άποψή σας, καταγράφηκε. Λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να πω κάτι, Και δεν μιλάω για τον κύριο Δημήτρη, μιλάω για τον κάθε φίλο κύριο Δημήτρη. Εάν είχαμε αυτή την ιτοπάθεια, ακόμα θα ήμασταν επί της δημοκρατίας. Εμείς και με τα λίγα, με τα πενιχρά μέσα, θα παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο του Κορυδαλιώτη. Εγώ πάλεψα για το καλύτερο αύριο του Έλληνα. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση. Ένα λεπτό, κύριε Δημήτρη. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Δεν είναι όμως αυτό το αφήγημα, κάτω από αυτό το αφήγημα, να τα γράφουμε και να λέμε δεν γίνεται τίποτα. Όχι. Θα παλέψουμε και με τα λίγα. Και όταν τα λίγα κερδίζουν τα πολλά, τότε γράφεται ιστορία. Παρακαλώ, τι έχετε να πείτε. Εντάξει, θα πω δύο πράγματα. Πρώτα, εγώ δεν θέλω να κάνω διαχείριση της μιζέρια. Το δεύτερο είναι ότι δεν πρόκειται να σπάσω κανένα κουμπαρά για να βρω λεφτά ή να ανακαλύψουμε κανένα θησαυρό. Όταν λέω εγώ, εννοώ η παραταξή μας. Εφόσον το πάρει με τη διοίκηση του Δήμου. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε πολιτικές που δεν έχουν κόστος σε χρήμα, μπορεί να έχουν κόστος σε ψήφους. Δηλαδή, να μην εφαρμόζουμε ένα λαϊκισμό που σημαίνει υποχωρούμε στο συμφέρον του καθενός. Τι λέμε, θέλουμε πράσινο στην πόλη, θα το εφαρμόσουμε. Όποιος είναι αντίθετη άποψη ή κάνει ενεργή αντίθετα προς αυτό, θα αναλάβει τις συνέπειες του. Σωστά. Θέλουμε να περπατάνε οι άνθρωποι με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια και άνεση. Μπορεί ο ηλικιωμένος, ο ανάπηρος, το μικρό παιδί, η μητέρα να περπατάει. Όχι, δεν είναι. Όχι. Άρα λοιπόν. Δεν το συζητάμε. Αυτό δεν έχουμε. Δεν πρόκειται να βγάλουμε χρήματα. Με το ίδιο προσωπικό. Με του ίδιου πόρου που διαθέτει ο Δήμος. Απλώς αλλάξουμε πολιτική. Τώρα να πούμε και για του μισθού που είπε ο φίλος. Είναι γνωστό σε όλους ότι τουλάχιστον εμείς οι δύο το μόνο που δεν θέλουμε είναι το μισθό. Πάμε. Ο κύριος Ελευθέριος, παρακαλώ. Γεια σου κύριε Καλή. Έλα ρε Ελευθέρη, πού είσαι, σε ψάχνουμε, πού είσαι. Τι κάνεις φίλε μου, κι εγώ σε ψάχνω. Θέλω να κουβεντιάσουμε, είσαι αστέρι. Καλά είσαι. Αστέρι. Να είσαι καλά ρε φίλε. Αυτός ο κόσμος που ψήφισε το δυνάστη. Ναι. Για ποιο λόγο δεν έβαλε στη Βουλή εσένα. Δεν πήρα. Και άλλοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για εσάς. Που αφελώς κερδός φωνάζετε για εμάς. Και σας αφήσανε έξω. Δεν πειράζει Ελευθέρη. Δεν πειράζει. Τώρα θα βοηθήσουμε εδώ το Δήμο. Θα βοηθήσουμε εδώ τον κύριο Γκολομιχάλη να βγει δήμαρχος. Δήμο, βεβαίως. Φαίνεται τον κύριο ότι είναι καλός άνθρωπος. Είναι. Εγώ δεν γελάω στο μάτι. Είναι κύριος. Ο κύριος. Ο δήμαρχος αυτός είναι κύριος. Τον βλέπω εγώ. Τον έχουμε. Ευχαριστώ. Τον έχουμε περάσει. Να είσαι καλά, κύριε μου. Λοιπόν, να είσαι καλά, τον έχουμε περάσει από 30 ελέγχους. Σε όλα άριστα πήρε, δεν του βρήκαμε τίποτα. Πάμε, γεια σου Λευτέρη. Αθήνα, πάμε. Κυρία Δήμητρα, ορίστε. Ναι, παρακαλώ. Ορίστε. Με την κυρία Χαϊκιώτη μιλάω. Μάλιστα, ορίστε, ναι. Α, καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μου βοηθήσει σε ένα πράγμα. Πέστε μας. Πιστεύω ότι ξέρετε. Άμα ξέρουμε. Εγώ είχα υπογράψει το γιο μου σαν εγγύητρια. Μάλιστα. Πριν χρόνια ένα στεγαστικό. Ωραία. Τέλος πάντων. Δεν ήθελα τα πράγματα ανάποδα, τα πλήρωσε ο γιος μου, έκανε διαχρονισμό. Είχα και ένα, μη σας πω ψέματα, και ένα μέσον. Ναι. Και μου το έκανε 100 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Τώρα έχει πάει σε μία εισπρακτική της Σύντρουμ. Μάλιστα. Και μου ζητάνε 1100 το μήνα. Μάλιστα. Ενώ εγώ παίρνω σύνταξη 800. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δημήτρη. Με έχει κρατάει τη γραμμή. Θα σας απαντήσω κατευθείαν. Σύμφωνα με τον νόμο, ό,τι σύμβαση υπάρχει που έχετε συμφωνήσει με την τράπεζα, αυτή ακολουθείται ακριβώς από τον επόμενο φορέα. Είτε λέγεται Φανς, είτε λέγεται Ίντρουμ. Από εκεί και μετά, αν λήξει η χρονική διάρκεια της συμφωνίας, πάτε σε μια νέα συμφωνία. Δυστυχώς, αυτά ψηφίσατε. Εκεί δώσατε το 41% στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση, αυτή φέρνει τους νόμους, γι' αυτό το λέω. Είναι αδιάφορο εάν ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να πληρώνει το δάνειο και να το περισσεύει και κάτι. Δυστυχώς είναι αδιάφορο. Οι μόνες διαδικασίες που έχετε είναι μέσα από την διαδικασία του εξοδικασμού και τη διαμερή διαπραγμάτευση. Άρα για όλους εσάς που έχετε πρόβλημα με τα δάνεια και έχουμε κάνει μεγάλα κουρέματα, θα βγάλει και τον κρόλο σε λίγο Κατερίνα, 2-10-49-64-569, 2-26-75-243, να διεκδικήσετε έως 240 δόσεις στις δημόσιες οφειλές και έως 420 στις τράπεζες. Αυτή είναι η διαδικασία που υπάρχει, που κάνει τρία πράγματα. Εγκρίνει, απορρίπτει και εγκρίνει και με κούρεμα. Αυτές είναι οι διαδικασίες, αυτά είναι τα εργαλεία.
Μακάρι να έρθουν κι άλλα εργαλεία. Για να είμαστε αντικειμενικοί, επί ΣΥΡΙΖΑ ο εξοδικαστικός λειτουργούσε καθόλου. Επί Νέα Δημοκρατία λειτουργεί περισσότερο στους δημόσιους οφειλές. Οι τράπεζες βέβαια δεν έχουν την υποχρεωτικότητα. Όταν σας μιλάει ο Χαλκιώτης, μιλάει 100%. Στην οικονομία δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός. Όταν χάσει όλο το σπίτι, τι υπάρχει αριστερός και δεξιός. Ο άνεργος υπάρχει αριστερός και δεξιός. Αυτά είναι παραμυθάκια που σας λένε για να σας φανατίζουν. Πάμε στο Δήμο. Άρα, τι κάνουμε εκεί στο Δήμο τώρα, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, θα βγείτε πρώτος. Νομίζω ότι. Θα βγείτε πρώτος, τι λέτε. Θα βγούμε, θα πάρουμε, θα κερδίσουμε το Δήμο. Θα κερδίσουμε, λέτε. Θα κερδίσουμε. Μάλιστα. Και θα εφαρμόσουμε αυτά που λέμε κατά γράμμα. Ήθελα όμως να γυρίσω λίγο πίσω στις φωτίες και να πω ότι από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, από την εμπειρία όχι μόνο στην Αττική αλλά σε όλη την Ελλάδα, mm-hmm. η μάχη πρέπει να κριθεί στην πρόληψη. Πρέπει δηλαδή οι περισσότεροι πόροι να αποδοθούν στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Έχουμε σαν χώρα ίσως τους περισσότερους πυροσβέστες, εξοπλισμό και αεροπλάνα ανά 100.000 κατοίκους από όλες τις χώρες. Mm-hmm. Και όμως το αποτελέσμα το βλέπετε. Για έφυκτη η 7η μέρα καίγεται η Ρόδος. Τώρα, θα πέσουμε. Απλώς θέλω να πω το εξής. Πρέπει να ενισχυθεί η πρόληψη. Όπως έλεγα προηγουμένως, τα δάση έχουν εγκαταλειφθεί. Άλλο πράγμα να καθαρίζονται και να απομακρύνεται η καύσιμη. 1,7 δις, κύριε υποψήφι δήμαρχε, το εγγύηση είναι ένα πρόγραμμα που ενώ έχει υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης θα το υλοποιήσει, δεν το έχει υλοποιήσει. Μιλάμε τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί αυτό είναι κυβέρνηση. Αν ήταν ο κύριος Μιχάλης, θα λέγαμε κύριος Μιχάλης. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αν εμείς αντί για 4 πυροφυλάκια που έχουμε στο Ρωσεγάλαιο και 3 κινητά περίπολα, είχαμε 8 ή 10 πυροφυλάκια να ελέγχουμε. Να ελέγχουμε την ανθρώπινη ανοησία βασικά, γιατί περισσότερες φωτιές μπαίνουν από τέτοια γεγονότα. Άλλο βάζει να κάψει χόρτα, άλλο βάζει μπάρμπεκ και όλο τον τροχό. Θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε αυτή τη δράση και βεβαίως να ειδοποιήσουμε πολύ πιο έγκαιρα. Άρα λοιπόν, εμείς σαν αυτοδιοίκηση, όχι όπως άκουσα τον Μιχάλης, το λέμε και εμείς και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, ότι περισσότερα χρήματα να κατευθύνουν στην πρόληψη. Στον καθαρισμό των δασών, στην εγκατάσταση πυροφυλάκων, στα περίπολα, στα συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιών. Στις δεξαμενές πυρασφάλειες που πρέπει να υπάρχουν παντού. Εμείς πρόσφατα στο Ρωσεγάλαιο, με την ενίσχυση της περιφέρειας Αττικής, εγκαταστήσαμε 3 μεγάλες δεξαμενές για ελικόπτερο. Που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί το ελικόπτερο να κατέβει στη θάλασσα, να απομακρυνθεί από τη φωτιά, ώστε μέχρι να γυρίσει και να ρίξει νερό να έχει ξαναφουντώσει. Τέτοιες δράσεις. Γιατί από τη στιγμή που θα ξεσπάσει η φωτιά και θα υπάρχουν καιρικές συνθήκες, καύσωνες και ισχυροί βοριάδες, βορειοδυτικοί άνεμοι, η φωτιά τελειώνει στη θάλασσα ή όταν κάψει ό,τι έχει να κάψει. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Το κολυμπητήριο θα ρίξουμε βουτιές, θα είναι έτοιμο να παραδοθεί. Με το κολυμπητήριο και αυτό είναι σημείο τριβής. Όταν εμείς φύγαμε από το Δήμο, τους παραδώσαμε στην καινούργια διοίκηση τον εργολάβιο εγκατεστημένο μέσα. Χρηματοδότηση, δηλαδή μελέτη, σχέδιο και εργασία σε εξέλιξη. Έπρεπε να είναι τουλάχιστον το πολύ δουλειά ενός χρόνου. Αμέσως μετά, δηλαδή το 2020, το πολύ 2021, να έχει παραδοθεί. Έχει πάρει 16 παρατάσεις ο εργολάβος και το έργο δεν ολοκληρώνει. Πάμε καλή θέα στην κυρία Ανά, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία Ανά. Θέλω να πω κι εγώ κάτι που γνωρίζω. Γιατί κοιτάξτε, η Αίγυπτος δεν πιάνει φωτιά. Διότι δεν έχει σάμνους και δεν έχει δέντρα που ευνοούν τη φωτιά. Δηλαδή, εμείς έτσι όπως πάμε, σύμφωνα με την. Ότι θα έχουμε χειρότερες καταστάσεις, πιο πολύ ζέστη θα έχουμε, λόγω του ότι αλλάζει το κλίμα, λόγω κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να δούμε τι, μετά από αυτό που έγινε, τι θα φυτέψουμε. Δεν πρέπει να ξαναβάλουμε δέντρα που πιάνουν φωτιά, όπως να πούμε πεύκα, σάμνους. Όχι, η Αίγυπτος γιατί δεν πιάνει φωτιά. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ ζεστή χώρα. Κυρία Άννα, μου έχει πολύ κόσμο. Συγγνώμη, σα κοβώ έτσι απότομα. Απλώς μια κουβέντα μόνο, όπως λένε και οι Κινέζοι, η καλύτερη στιγμή για να φυτέψει ένα δέντρο είναι χτες. Η επόμενη καλύτερη είναι σήμερα. Συμφωνώ με την κυρία, δηλαδή, σε σχέση με την ανάγκη του πρασίνου. Δηλαδή, εσείς κύριε Δήμαρχε, άμα βγείτε με υποψήφιες, συγγνώμη. Θα έχουμε περισσότερο πράσινο στην πόλη. Εμείς δεσμευόμαστε στο τέλος της πενταετίας. Θα έχουμε μια αύξηση τουλάχιστον 80% του όγκου του πρασίνου. Προσέξτε, έχει διαφορά αυτό που λέω. Και θέλω να. Και προσέχω τα λόγια μου. 80% αύξηση του όγκου. Αυτό θα γίνει με δύο τρόπους. Είτε με τη συμπλήρωση των κενών. Μιλάω πάντα για το κοινόχρηστο πράσινο, στις δεντροστοιχίες. Με τη συμπλήρωση των κενών που υπάρχουν στα δέντρα, στο πεζοδρόμια, στις πλάκες. Και με την αύξηση του όγκου. Θα περιορίσουμε το αχρίαστο, το άχρηστο, το βλαβερό κλάδεμα που μετατρέπει τα δέντρα. Σε, όπως είπα, μπονζάι, δηλαδή σε μινιατούρες που δεν προσφέρουν τίποτα. Και αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Αρκεί να έχουμε συνέπεια και να αντισταθούμε
σε αυτό το λαϊκισμό που έρπει και δυστυχώς είναι υπεύθυνος για μύρια κακά. Άρα εσείς είστε αποφασισμένος να στενοχωρέσετε σε εισαγωγικά αφού εξηγήσετε με επιχειρήματα και βρείτε και άλλες λύσεις εναλλακτικές, έτσι ώστε οι κορυδαλιώτες να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Θα εξηγήσουμε αυτό που δεν έκανε η σημερινή διοίκηση του Δήμου, χρησιμοποιώντας μέσα όπτικο, ακουστικά, έντυπο, υλικό κτλ. Τι σημαίνει να έχουμε δέντρο στη μάχη, δέντρα στην πόλη, πράσινο στην πόλη, γιατί δεν είναι μόνο τα δέντρα, είναι και η θάμνη, στη μάχη ενάντια στην κλιματική κρίση και στις συνέπειες της. Και να πω αυτό που είπαν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Να μην μας εκπλήσει ο παρατεταμένος και έντονος καύσωνας των 16 ημερών που ζούμε. Γιατί στο μέλλον θα ζήσουμε χειρότερους. Άρα, αν θέλουμε κάτι να προσφέρουμε και στις επόμενες γενιές, είναι να δουλέψουμε προληπτικά, να έχουμε πολιτική δηλαδή. Γιατί δεν ξέρω τι ορισμό δέχεστε εσείς. Εγώ για την πολιτική λέω ότι είναι η τέχνη του να προβλέπεις. Να προβλέπεις ότι θα έχεις πλημμύρες και πρέπει να φτιάξεις αγωγούς αντιπλημμυρικά. Να προβλέπεις τι θα γίνει με το κυκλοφοριακό, να προβλέπεις τι θα γίνει με τους καύσωνες. Και αυτό την ερημοποίηση που υπάρχει σε όλη τη μεσογειακή ζώνη. Τι άλλο σας άρεσε σήμερα από τον Κορυδαλό και θέλω να το αλλάξετε? Κοιτάξτε, είναι η πόλη που γεννήθηκα. Κι εγώ. Ζω. Είναι τα παιδιά εγώ στην Αθηνά, εκεί στο ομοιευτήριο. Ήμουνα διευθυντής για πολλά χρόνια. Πέστε μερικά πράγματα γιατί ο κόσμος σας ξέρει, αλλά επίσης πρέπει να το κάνουμε. Κοιτάξτε, μαθηματικός είμαι, εκπαιδευτικός ήμουνα χρόνια στο. Άρα σκέψου ξηράφη, λέω εγώ. Και μαζί με την πρόληψη είναι καλό αποτέλεσμα. Και έχω ασχοληθεί και έχω μετεπαιδευτεί σε θέματα περιβάλλοντος, προστασίας περιβάλλοντος. Ήμουνα διευθυντής για πολλά χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια για το υπάρχον. Και τι σας είδε ξαφνικά τώρα? Είσαστε από τους πρώτους που βγαίνατε. Τι θέλατε στα καλά καθούν να μπερδέψετε? Όχι από τους πρώτους, να περιευθολογήσω. Ο πρώτος με διπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Ο πρώτος στον πρώτο. Μισό λεπτό, κύριε υποψήφιε δημάρχε. Μισό λεπτό. Σαν δημοτικό σύμβουλο. Ναι, ναι. Γιατί δεν κάτσατε εκεί, στη σιγουριά? Να μην μπλέξετε, να χαλάσετε και λεφτά, να τραβάτε και την οικογένειά σας. Το ποιος, άμα το βλέπεις κάποιος, αν το δει κάποιος από την ωφελημίστικη άποψη, τότε θα μπορούσε να πει ότι γιατί δεν πήγαινες κάπου. Το αξίωμα το έχετε, στην Πεσιδάπη είσαστε, πρώτος δημοτικός σύμβουλος είσαστε. Νομίζω ότι μετά. Τι θέλατε αυτό, τώρα εσείς? Κοιτάξτε, οι πολίτες. Οι πολίτες στα καλά καθούμενα. Και πάτε να αλλάξετε τώρα τις ισορροπίες. Γιατί θα τις αλλάξετε. Οι πολίτες θα βοηθήσουμε και εμείς πάρα πολύ. Και εσείς που μας βλέπετε και τον Blue Sky με ξέρετε χρόνια, θέλω να στηρίξετε πάρα πολύ τον Γαβρίλο Χαλκιώτη και πολύ και την παράταξη. Θέλω να πω ότι ένας. Πάμε σε ένα φίλο μας στον Κορυδαλό, ο κύριος Δημήτρης. Ο κύριος Δημήτρης. Χαμηλώστε την τηλεόραση, κύριε Δημήτρη. Κύριε Χαλκιώτη. Μάλιστα. Ήθελα να μιλήσω για το. Ήθελα να μιλήσω για. Για. Πάμε, πέστε το. Κύριε Δημήτρη, χαμηλώστε τελείως την τηλεόρασή σας και μιλάτε από το. Να μας ακούτε από το ακουστικό. Ναι. Πέστε μας. Ναι, ήθελα να μιλήσω για το. Για τον υποψήφιο δήμαρχο Κορυδαλού, τον κύριο Γουγκούδο Μιχάλη. Εδώ είναι. Εγώ είμαι 75 χρονών. Είμαι από το 1948 είμαι στον Κορυδαλό. Μάλιστα. Γνωρίζω τον κύριο Γουγκούδο Μιχάλη. Ασχολείται με τον Κορυδαλό και αγωνίζεται από 14 χρονών. Δεν είναι ένας ο οποίος σήμερα βγήκε σαν δήμαρχος υποψήφιος για τον Κορυδαλό. Θέλει τα πάντα για τον Κορυδαλό. Λοιπόν, για μένα ναι, πρέπει ο κόσμος να είναι λογικός και να κάτσει να σκεφτεί ότι ο δήμαρχος, ο υποψήφιος δήμαρχος Κορυδαλού, ο κύριος Γουρδομιχάλης, ενώ μπορούσε να έχει βάλει υποψηφιότητες σαν δήμαρχος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, βγαίνανε άλλοι δήμαρχοι οι οποίοι ήταν άγνωστοι εδώ για τον Κορυδαλό. Μάλιστα. Και εκείνος ήταν μόνο αγωνιστής. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, θέλει να ασχοληθεί, να βγει, να βάλει υποψηφιότητα σαν δήμαρχος. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να του δώσει αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι πράγματι έναν μεγάλος αγωνιστής. Δεν έχω τίποτα ιδιαίτερες γνωριμίες με τον κύριο Γουρδομιχάλη, αλλά ξέρω ότι είναι άνθρωπος και αυτό μου φτάνει. Να είστε καλά, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και εμείς έχουμε ψάξει λίγο τον κύριο Γουρδομιχάλη, ως πολύ. Το ψάξαμε από όταν ήταν μωρό. Και είδαμε ότι έχει μια πάρα πολύ κενάρετη ζωή και πραγματικά θα είναι πάρα πολύ καλό τέτοιοι άνθρωποι να έχουν τα ενία της πόλης μας. Έχετε ένα λεπτό. Ένα λεπτό έχετε, πέρασε μια ώρα είμαστε εδώ. Να ευχαριστήσω. Έτσι, πραγματικά με συγκίνησε, δεν ξέρω τον κύριο Δημήτρη. Καλό θα είναι αν θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου. Γιατί πραγματικά το μόνο που μένει από την πορεία στα δημοτικά
πέρα από τις πίκρες που δέχεσαι, είναι η αναγνώριση των συμπολιτών σου και η αγάπη, την οποία την αισθάνομαι. Άρα, αν μας ακούει, θα ήθελα να επικοινωνήσει μαζί μου, έτσι, να τον ευχαριστήσω για από κοντά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία να έχουμε. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε κι εσείς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μουδομιχάλη. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα θα προχωρήσουμε μαζί. Πάμε μαζί. Λοιπόν, πάμε μαζί με τον υποψήφιο δήμο του Γρηγόρη του Μουδομιχάλη. Θέλω να το στηρίξετε όλοι. Και φυσικά και την υποψηφιότητά μου. Πάμε για ένα καλύτερο Κορυδαλό. Εμείς δεν είπαμε ούτε υποτιμήσαμε κάτι. Είπαμε ότι μπορούν σε μερικά πράγματα να διαφωνούμε. Θέλουμε το καλύτερο για τον Κορυδαλό. Δεν είμαστε της άποψης να υποβαθμίζουμε τα πάντα. Μέσα από ένα ήρεμο διάλογο με επιχειρήματα θα φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα αυτό, του Κορυδαλού. Αν μου επιτρέπετε, κρυά από εμάς η δολοφονία χαρακτήρων, η ύβριση, οι συκοφαντίες. Κρίνουμε ωραία γεγονότα, κρίνουμε λάθη, πολιτικά λάθη και παραλήψεις και λάθος δράσης αυτών που διαχειρίζουν την εξουσία. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στα οικονομικά. 2-10-49-64-569-2-26-95-2-43. Πάρτε μας να λύσουμε τα προβλήματα και πάμε να βάλουμε τον Γουρδομιχάλη, τον Γρηγόρη, μπροστά και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και εγώ είμαι εκεί, δεν θέλω να με ξεχάσετε και προσέχτε πώς ψηφίζετε. Όχι σταυρόλεξο, λίγο πιο στοχευμένα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για τον Κορυδαλό μας. Πάμε.